Η χειρό όχι του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου στο προωθούμενο έργο τη ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτη μέσω τη Κορακιά στο πλαίσιο του έργου Euroasia Interconnector. Όχι για τη νέα διασύνδεση, παρά το ότι πρόκειται για ένα σημαντικό, για ένα σημαντικό έργο. παρόλα αυτά και η ελληπή ενημέρωση από την πλευρά τη εταιρεία που έχει την ευθύνη για τη νέα διασύνδεση. Καθώ δεν είχαμε καμία ενημέρωση ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα. Με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κάνοντας λόγο για νέα περιβαλλοντική όχληση στην περιοχή, την ώρα που δεν έχουν αποδοθεί από την κυβέρνηση τα ανταποδοτικά ωφέλη προς το Δήμο Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο του έργου της Μεγάλης Διασύνδεσης Κρήτης Αττικής, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα και ο κ. Χατζηδάκης αλλά και ο κ. Κρέκας δεν έχουν αρνηθεί αυτή τη δέσμευση. Υπάρχουν δυσκολίες, αναγνωρίζουμε, η ενεργειακή κρίση ενδεχομένω έχει δημιουργήσει προβλήματα στο, στον τρόπο με τον οποίο το Πράσινο Ταμείο θα απέδιδε αυτά τα χρήματα. Όμω, επειδή φτάνουμε στο σημείο που θα πρέπει να αποδεχθούμε θα πρέπει να συζητήσουμε μια νέα διασύνδεση, στο ίδιο σημείο που έχει γίνει η Πρώτη Συμφωνία, θα πρέπει πλέον αυτό να ξεκαθαριστεί, να αποσαφινιστεί ο τρόπο με τον οποίο θα αποδοθούν ε, τα χρήματα αυτά που οφείλονται από την Πρώτη Συμφωνία. <ΣΣ> Όπω είναι γνωστό, τον Οκτώβριο του 2022 εγγενιάστηκε η κατασκευαστική φάση του καλωδίου Γυρουέζια Interconnector, το οποίο θα διασυνδέσει τα ηλεκτρικά δίκτυα τη Κύπρου, τη Ελλάδα και του Ισραήλ με το μεγάλο υποθαλάσσιο καλώδιο, το οποίο θα ξεπερνά σε μήκο τα 1200 χιλιόμετρα. Η υλοποίηση του Γυρουέζια Interconnector αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο όχι μόνο για τη χώρα μου, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη, αφού θα συνδέει τη γυραιά Ήπειρο με τη Μέση Ανατολή. Ο Μενέλα Μπογέα έκανε λόγο για συνέπεια τη κυβέρνηση απέναντι στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώ δεν έχουν δοθεί απαντήσει σε μια σειρά ζητημάτων όπω αυτό των αντισταθμιστικών ωφελών, με τον ίδιο να αφήνει εχμέ και για τι τάσει τελεχών του Euroasia Interconnector. Πρόκειται για ένα έργο που έχει εκ νέου όκληση για την περιοχή, ειδικά στην περιοχή του Φόδελε. Ε, ένα έργο που έρχεται να πατήσει στην πρώτη συμφωνία, η οποία έχει τα κενά. Και το κενό αυτό έρχεται, δεν έχει καλυφθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν έχουμε ούτε χρονοδιάγραμμα ξεκάθαρα, ούτε και τον τρόπο με τον οποίο ε, η δέσμευση τη ε, κυβέρνηση θα υλοποιηθεί. Και να συζητήσουμε με το Γιουροέζια, που καθυστέρησε να έρθει. Στο Δήμο Μαλεβιζίου, που δεν ενημέρωσε εγκαίρω το Δήμο Μαλεβιζίου για το νέο αυτό έργο, να συζητήσουμε ποια θα είναι εκείνη η συμφωνία που θα αφορά στη νέα διασύνδεση. Σε αντίθεση με το αρμόδιο Υπουργείο, ο ΑΔΜΙΕ που υλοποιεί τη μεγάλη διασύνδεση Κρήτη Αττική έχει αποδειχθεί συνεπή ζήτημα των ανταποδοτικών ωφελών, όπω δήλωσε ο Μενέλαο Μποκέα, ο οποίο παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία εκτέλεση του έργου. Έχουν ποντιστεί και οι δύο οπτικέ ίνε, και αυτή που έρχεται από Αττική προ Κρήτη και αυτή που φεύγει από Κρήτη προ Αττική. Έχει ποντιστεί το καλώδιο από την Κορακιά προς Αττική πριν περίπου 20 μέρες. Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα είναι ότι και τα δύο καλώδια θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποβρύχες εργασίες και για τα δύο καλώδια σε περίπου 3 με τέσσερις μήνες.